μπορούμε να βοηθήσουμε τους συγκεκριμένους. Πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Συγγνώμη. Όταν εμείς εκκλησιαζόμαστε, εξομολογούμαστε, νηστεύουμε, προσευχόμαστε, μελετούμε την Αγία Γραφή, κάνουμε καλά έργα. Πρώτα. Ναι. Καφέ, καφέ. Να είναι ευλογημένο, όχι. Όχι, ευχαριστώ. Ούτε κακάο, τίποτα. Το γέροντα να δούμε. Το γέροντα να δούμε. Να σας κεράσουμε. Και θα φύγουμε. Τώρα... Φέρε ένα νερό. Ένα νεράκι, δηλαδή, εντάξει, ένα νεράκι. Ναι. Δεύτερο. Ναι. Λέει ο Άγιος, γρήγορα σου μνήσεις. Όσοι φύγαν από τη ζωή αυτή και δεν πρόφτασαν να προετοιμαστούν και κανένας δεν θα είναι τέλειος και χίλια χρόνια να ζήσει, αν εμείς κάνουμε ελεημοσύνη για αυτούς, ο Θεός σαν να τα κάνουν ίδιοι τα υπολογίζει. Και η ελεημοσύνη είναι μεγάλο πράγμα. Τι λέει ο Κύριος στους μακαρισμούς, μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Ναι. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, όποιος κάνει ελεημοσύνη και όσο πιο πολύ μπορεί, πέφτει στην αγκαλιά του Θεού, αγοράζει τον παράδεισο κι άλλοι τον περιμένουν στον ουρανό. Ο πατήριος Ύφες Πηλιώτης είναι νομίζω Άγιος, δεν ξέρω τον ανακήρυξαν τώρα. Είχε ανιψιά που δεν πίστευε στον Θεό. Έβριζε τους ιερείς. Πέθανε. Πήγε στην κόλαση. Ο Άγιος έκανε προσευχή και μετά από καιρό, δεν ξέρω πόσο καιρό, την είδε στον ύπνο του και τον λέει «Μεγάλη μέρα σήμερα για μένα, πηγαίνω στο καινούργιο σπίτι μου». Και κατάλαβε ο Άγιος από την κόλαση, πήγε στον παράδεισο και λέει «Όχι μόνο με τη λειτουργία και με την προσευχή μπορεί να βάλω μένα από την κόλαση». Αναφέρεται το εξής, μια Ρωσίδα κάπου το 62 πέθανε. Δεν πίστευε στον Θεό, έβριζε τους ιερείς, ζούσε αμαρτωλά. Πήγε η ψυχή της στον ουρανό. Λέει την Παναγία μας, σταυρώνει τα χέρια. Σταυρώνει τα χέρια. Υψώνει τα μάτια στον ουρανό και λέει «Κύριε, πού να βάλω αυτή την ψυχή έτσι όπως είναι». Και άκουσε φωνή που της λέει «Επιστρέψτε την στη γη και χάρη της αγαθοεργίας του πατέρα της». Και άλλη φωνή, άλλο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. «Εγώ είχα σκοπό να την εξαφανίσω από το πρόσωπο της γης χωρίς μετάνοια, αλλά με παρακάλεσε γι' αυτό ο πατέρας της». Ο πατέρας της έκανε ελεημοσύνες και αυτή γύρισε πίσω και επανήλθε στη ζωή για χάρη της αγαθοργίας του πατέρα της. Άλλο πράγμα, ο πατέρας Άγιος Ιάκωβος είχε πατέρα, κοιμήθηκε και ένα βράδυ τον είδε στον ύπνο του και τον λέει, ήταν σε ένα μικρό σπιτάκι, πολύ μικρό έμενε και τον λέει «Καλά πατέρα, εσύ που ήσαν κτίστης και έκτιζες σπίτια και δεν έκτιζες ένα μεγάλο σπίτι να μένεις και έχεις αυτό το μικρό το σπιτάκι μένεις. Παιδί μου, εσύ με το έκτιζες και το έχω και μένω με τις προσευχές σου και τις ελεημοσύνες σου. Δεν οφειλεί να στενοχωριόμαστε. Οφειλεί να κάνουμε αυτά για να βοηθήσουμε την ψυχή. Όλοι είμαστε έτοιμοι, κανένας δεν θα είναι έτοιμος». Αυτό να κάνουμε. Και ο άνθρωπος έχει αθάνατη ψυχή. Οι αιρετικοί λένε ο άνθρωπος είναι μόνο ύλη. Τίποτα παραπέρα. Οι χιλιαστές λένε πουθενά η Αγία Γραφή δεν διδάσκει ότι ο άνθρωπος έχει αθάνατη ψυχή. Το δόγμα της αθανασίας της ψυχής λένε είναι η φεύρεση του σατανά. Και είναι να μπορεί κανείς πως αυτοί οι άνθρωποι που αυτοτιτλοφορούνται σπουδαστές των γραφών διαβάζουν μέρα νύχτα την Αγία Γραφή, κρατούν την Αγία Γραφή στα χέρια τους και λένε αυτά τα πράγματα.
Έχουμε χωρία και στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη που μαρτυρούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, είναι και ψυχή. Τι είπε ο Κύριος στους Αποστόλους όταν τους έστειλε στην Παγκόσμια Αποστολή μεταξύ των άλλων? Μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένον αποκτήνει. Ο ίδιος ο Θεός μαρτυρεί ότι ο άνθρωπος έχει αθάνατη ψυχή. Στην Παλιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Εξόδου. Η Παλιά Διαθήκη έχει 49 βιβλία. Ένα από αυτά λέγεται Έξοδος. Ο Θεός μιλάει στον Μωυσή, εμφανίστηκε στον Μωυσή και τον μιλάει και τον λέει: «Εγώ είμαι Θεός του πατρός Αβραάμ, Θεός του πατρός σου Ισαάκ και ο Θεός του πατρός σου Ιακώβ». Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ είχαν τιμηθεί 1500 χρόνια πρώτου Μωυσέως. Και ο Θεός λέει: «Εγώ είμαι Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ». Γιατί? Γιατί την ώρα που μιλούσε ο Θεός, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ ζούσαν σαν αθάνατα πνεύματα. Αν δεν υπήρχαν, ο Θεός δεν θα χρησιμοποιούσε ενωστοτική έκκληση, αλλά παρενθωτική. Θα έλεγε: «Εγώ ήμουν κάποτε Θεός του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ. Και τώρα δεν είμαι γιατί δεν υπάρχουν, αλλά είμαι γιατί ζούσαν». Γι' αυτό χρησιμοποίησε αυτό το ορίμα του ενιστότος, την ενιστότα χρόνο. Στη γέννηση διαβάζουμε το εξής: «Απέθανε Αβραάμ και ετάφη». Δεν σταματάει εδώ η διαγραφή, συνεχίζει. «Και επορεύθη προς τους προγόνους αυτού. Ήρετησε κανένα σώμα, άμα τα αφήνει να σηκώνεται, εκτός από εκείνο που ανέστησε ο Κύριος και να βαδίζει? Απέθανε Αβραάμ και ετάφη». Και αφού ετάφη, τι λέει η Αγιαγραφή? «Επορεύθη προς τον λαόν αυτού». Αυτό το χωρίο μαρτυρείται να θα ανεσέτησε ο Σύγκης. Πώς επορεύθη? Με το αθάνατο πνεύμα του. Θυμηθείτε αυτό που λέει η Παλιά Διαθήκη. Όταν επέθαινε εκοιμήτου ένας πατριάρχης ή βασιλιάς του Ισραήλ, τι έλεγε? «Εκοιμήθη και προσετέθη προς τους πατέρες αυτού». Μηδενικά δεν προστίθενται σε μηδενικά. Ζούσαν οι πατέρες τους και πήγε αυτός εκεί. Μπορείς ένα μηδενικό να βάλεις άλλο μηδενικό? Υπήρχαν οι προγούνια του και πήγε. Αυτά τα χωρία μαρτυρούν την αθένασία της ψυχής. Στην Καινή Διαθήκη θα περιοριστώ να αναφέρω μόνο δύο χωρία. Υπάρχουν πολλά χωρία. Ερχόμαστε στο γεγονός της μεταμορφώσεως. Εκεί αναφέρεται ότι όταν ήρθε ο Κύριος μας το όρος και μεταμορφώθη, εμφανίστηκε ο Μωυσής και ο Ηλίας και συζητούσε μαζί του. Και για μένα τον Ηλία, το ότι εμφανίστηκε και συζητούσε, δεν μας παραξενεύει, γιατί ο Ηλίας μαζί με τον Ενόχ δεν πέθαναν. Έτσι λέει η Διαγραφή, είναι ζωντανοί. Και όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, θα έρθουν να μονομαχήσουν, θα δώσουν την τελική μάχη και θα πληρώσουν το κενό τίμημα του θάνατου, που είναι κανόνας για όλους τους ανθρώπους. Ο Μωυσής όμως είχε κοιμηθεί 1500 χρόνια πρώτου της σαρκώσεως του Κυρίου. Το σώμα του ετάφη, υπέστη σύψη, διαφθορά, καταφθορά και διάλυση. Πώς εμφανίστηκε μετά από 1500 χρόνια και μιλούσε με τον Κύριο, αν δεν έχει αθάνατη ψυχή? Αυτό το χωρίο μαρτυρεί την αθανασία της ψυχής. Ερχόμαστε τώρα στα Ευαγγέλια του Πάθους. Τι είπε ο ευγνώμων ληστής πάνω από το σταυρό στον Κύριό μας? «Νίσθητή μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Τι πίστευε ο ευγνώμων ληστής για τον Κύριό μας? Ότι εκείνη την ώρα πάνω στο σταυρό δεν ήταν βασιλιάς και δεν είχε βασιλική δύναμη και εξουσία. Στο μέλλον θα γινόταν βασιλιάς και τότε λέει: «Θυμήσου μου και εμένα». Και ο Κύριος τον διόρθωσε αμέσως. Τι του λέει? «Αμήν λέγωσι σήμερον με τιμού έσυ εν το παραδείσο». Καλό όλους τους αρνητάς της αθανασίας της ψυχής να μου πούν
πως ο ληστής, ο ευγνώμων, τη Μεγάλη Παρασκευή θα ήταν μαζί με τον Κύριο στον Παράδεισο. Το σώμα του με σημερινές ώρες Μεγάλη Παρασκευή βρίσκεται πάνω στο Σταυρό. Μετά από λίγη ώρα, λίγες ώρες, θα πέθαινε. Θα γινόταν η αποκαθήλωση και η ταφή. Πώς θα ήταν στον Παράδεισο αν δεν είχε θάνατο ψυχή. Αυτό το χωρίο μαρτυρείται να θανασία της ψυχής. Σωστό. Υπάρχουν κι άλλο χωρίο.